Επισκεφθήκαμε σήμερα με κλιμάκιο της Τομεακής Επιτροπής ΣΕΡΟΝ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας την περιοχή στην οποία προορίζεται να γίνει η κλειστή δομή για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Συναντηθήκαμε στο χωριό με τον Πρόεδρο και εκφράζουμε και με αυτή την ευκαιρία την αντίθεση του κόμματός μας στη δημιουργία όχι μόνο αυτής αλλά οποιασδήποτε ανάλογης κλειστής ή και ανοιχτής δομής. Να καταργηθούν τώρα όλα τα hot spot και να διευκολυνθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να μετακινηθούν με ευθύνη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες προορισμού τους. Εκτός των άλλων, η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε τώρα εδώ και σας μιλάμε είναι μια περιοχή που ίσως αποδειχτεί εξαιρετικά επικίνδυνη μιας και βρίσκεται στην κήτη ενός ρέματος. Και εδώ ακριβώς αυτή την κήτη θα δημιουργηθεί και η δομή αυτή θα στηθούν σκηνές για πρόσφυγες και μετανάστες. Είμαστε ως ΚΚΕ κάθετα αντίθετοι σε όλη την πολιτική η οποία όχι μόνο δημιουργεί τους πρόσφυγες με τους πολέμους, τις επεμβάσεις και τη φτώχεια που σπέρνουν αλλά και με τη διαχείριση του προβλήματος σε αυτά τα στενά τα ασφικτικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια πάντα της γνωστής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Εδώ και τώρα να απειθαρχήσει να η Ελλάδα να αποχωρήσει από τις συνθήκες του Δουβλίνου και βεβαίως εδώ και τώρα να καταργηθεί η γνωστή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και το ζήτημα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό να δοθεί διέξοδο σε αυτούς τους ανθρώπους με τη γνωστή θέση του κόμματος για την εμπλοκή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως προς την διαδικασία καταγραφής τους και αιτήσεων ασύλου αλλά και ως προς την μεταφορά τους στις χώρες προορισμού όπως είπαμε. Από την πρώτη στιγμή ως Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Σιτικής είχαμε μια ξεκάθαρη και κρυστάλλινη θέση. Αναδείξαμε ποιος είναι αυτός που φταίει για όλη αυτή την κατάσταση και καλέσαμε όλους τους δημότες του Δήμου Σιτικής να συστρατευτούν με την άποψή μας, η οποία είναι επίκαιρη όσο ποτέ αυτή τη στιγμή, και να μην γίνουν συνδιαχειριστές και δεσμοφύλακες αυτών των ανθρώπων ψυχών. Από αυτή τη θέση καταδικάζουμε και τη Δημοτική Αρχή που φέρει μεγάλη ευθύνη, αλλά και τις υπόλοιπες παρατάξεις που ενώ με μένος και με πάθος έβγαιναν το προηγούμενο διάστημα και έλεγαν απλά ένα στήρο όχι στο να μην γίνει κλειστή δομή, χωρίς να βγάζουν κύχη για το ποιος φταίει, καταδεικνύοντας ότι είναι αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φέρνει αυτά τα δεινά και τη συνεχίζουν η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που κυβέρνησαν αφού βρήκανε η Νέα Δημοκρατία ένα στρωμένο έδαφος σε αυτή την κατάσταση. Χωρίς λοιπόν να καταδεικνύουν ποιος φταίει για αυτή την κατάσταση, έκαναν μια αναδίπλωση όταν ξαφνικά τους τράβηξε κάποιος το αυτή και αυτοί ονομάζονται Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος Μηταράκης που παρενέβη, ο κύριος Χρυσάφης, ο οποίος με φέρει μεγάλη ευθύνη αυτή τη στιγμή ως υπεύθυνος της ΚΕΔΕ για το μεταναστευτικό. Καλούμε σύσσωμο το Δήμο Σιτικής και όχι μόνο. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να καλιάσει όλο τον νομό ΣΕΡΟΝ, να οργανωθεί, να κινητοποιηθεί και το επόμενο διάστημα να δείξει την αντίθεσή του μπροστά σε αυτή τη φυλακή που πάνε να στήσουν για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κατατρεγμένοι και απελπισμένοι. Αν αυτή τη στιγμή νομιμοποιήσουν στη συνείδηση του λαού ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, δυστυχώς αύριο μεθαύριο μπορεί να μιλάμε και για κάποια άλλη τοποθεσία μέσα στο Δήμο Σιτικής, για κάποια άλλη τοποθεσία γενικότερα στο νομό Θησερών και κάποια άλλη τοποθεσία μέσα στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Μηταράκης βγήκε και είπε ότι πρέπει αυτό να αποτελεί παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να οργανωθεί, να απαιτήσει τώρα αυτοί οι άνθρωποι από τα σύνορα κιόλας να αποκτήσουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα για να φύγουν προς τις χώρες υποδοχής, αλλά και επίσης να απαιτήσει να σταματήσουν οι πολεμικές σειράξεις εκεί που μένονται και να καταδικαστεί αυτή η πολιτική η οποία γεννά τη φτώχεια. Μακριά από εμάς και το επαναλαμβάνουμε. Οι λογικές οι οποίες λένε να σταλούν στα ξερονήσια, οι λογικές οι οποίες λένε ότι φταίνουν αυτοί οι κατατρεγμένοι άνθρωποι. Ήμασταν ξεκάθαροι και αποδειχθήκαμε και επιβεβαιωθήκαμε. Οι κάτοικοι του Προμακώνα είμαστε αγανακτισμένοι και δίνουμε και θα δώσουμε αγώνα να μην περάσει η δημιουργία αυτής της δομής σε αυτόν εδώ το χώρο. Είμαστε αντίθετοι γιατί δεν θέλουμε μέσα στην αυλή μας δίπλα στο χωριό να δημιουργεί μια φυλακή ψυχών
από ανθρώπους κατατρεγμένους, διωγμένους από την πατρίδα τους, από τους βομβαρδισμούς που κάνουν οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, οι Τούρκοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πρόσφυγες στο χωριό και καταλαβαίνουμε τι θα πει κατατρεγμός και πόνος.